Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το Υπουργείο έδωσε αρκετά χρήματα προκειμένου να υλοποιηθούν τα σχέδια βελτίωσης στην Κρήτη. Είναι ο δεύτερος προϋπολογισμός μετά την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Για την Κρήτη είναι 37.100.000, ένα ποσό πάρα πολύ σημαντικό. Εγκρίθηκαν 637 αγρότες να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδια βελτίωσης, να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν τις καλλιέργειές τους, να πάρουν σύγχρονα μηχανήματα που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν και στη μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και στη βελτίωση των προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή η εξέλιξη, διότι με τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό τον οποίο θα μπορέσει να πάρει, θα μπορέσει να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και να μειώσει το κόστος παραγωγής. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό τη σήμερα ημέρα, με το αυξημένο κόστος παραγωγής, όπου οι αγρότες μας, λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας και όλα αυτά, θα τον βοηθήσει προκειμένου να είναι πιο βιώσιμος. Για το θέμα των σχεδίων βελτίωσης που αναφέρεται για 37 εκατομμύρια που δόθηκαν στον ΣΥΜΑΣ στην Κρήτη, στην περιφέρεια Κρήτης, για τα αναπτυξιακά προγράμματα του πρωτογενή τομέα, θεωρώ ότι είναι ενώ πήρε μεγάλη έκταση όσο αφορά παράδειγμα το ποσό, το ότι δόθηκε και μια επιπλέον χρηματοδότηση, το θεωρώ ότι είναι μηδαμινό μπροστά στις ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας και η διατροφή και στην Κρήτη και στη χώρα μας γενικότερα. Άρα λοιπόν, αν το διαιρέσουμε, δεν περνάνε πάνω από 250-280 σχέδια σε όλο το νησί. Που σημαίνει ανά τρία χωριά θα εγκριθεί ένας αγρότης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, αν θέλουμε να τα λογαριάσουμε χωρίς φανφάρες, επί της ουσίας. 37 εκατομμύρια είναι ακριβώς 280 σχέδια.